Γιώργο Χελάκη, τραβάμε και ένα βιντεάκι να το ανεβάσουμε. Καλά κάνει. Είναι σπουδαίο αυτά. Εσείς οι νέοι έχετε και μανία με τα social media, κύριε Γιώργο. Τι παιδιά. Την αλήθεια. Γιώργο μου, αγόρι μου. Λοιπόν, εδώ με τον Γιώργο Χελάκη θα τα λέμε και θα τα λέτε εσείς τα Σαββατοκύριακα. Είναι μια εκπομπή Σάββατο και Κυριακή που αλλάζει το ελληνικό ραδιόφωνο. Είναι η εκπομπή, θυμάμαι τότε που κάναμε την Era Sport, πως είχαμε αλλάξει τα γεγονότα. Αυτό κάνει και ο Γιώργος Χελάκης σήμερα. Αλλάζει το ραδιόφωνο. Αλλάζει. Γιατί? Διότι ο κόσμος έχει βαρεθεί, έχει κουραστεί, Γιώργο Χελάκη, να ακούει πολιτικά, τον Κολονί, πολιτικά. Δεν πάει άλλο. Το αθλητικό είναι όχι το μέλλον, το α και το ω του ραδιοφώνου. Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Γιατί ο κόσμος πρέπει και κάπως να ξεφεύγει, πρέπει και κάπως να παίρνει ένα αναλυτικό από τους πόνους που του προκαλούν τα κοινωνικά προβλήματα τα οποία σωρεύει η καθημερινότητα. Και νομίζω ότι καλύτερο αναλυτικό δεν υπάρχει από τον αθλητισμό και από την κουβέντα για τον αθλητισμό. Πιστεύω λοιπόν ότι είχαμε μείνει στο Σάββατο. Πάμε στην Κυριακή. Την Κυριακή αρχίζουμε πάλι 8 ώρα το πρωί και πάμε μέχρι το βράδυ μέχρι τη μία. Κυριακή είναι η μέρα, θα ξέρετε καλύτερα από καθέναν, με πάρα πολλές αθλητικές μετάδοσεις. Έχεις και συντονιστεί εδώ, έτσι. Πολλούς συντονιστές, με τον Μάνο τον Ζερβάκη, με τον Λάμπρο τον Καραγκάνη, με τον Λευτέρη τον Σιαμψάρη, με τον Νίκο τον Κατσαρό. Έτσι. Πω από τι μου θυμίζεις. Ναι. Μια πολύ μεγάλη ομάδα. Συνολικά μορφή του αθλητικού ρεπορτάζ ο Νίκος. Μορφή. Τι να συζητήσουμε, κύριε Γιώργο, τι να συζητήσουμε. Και να πω ακόμα. Είμαστε περίπου 25 άτομα. Και ζωντανές μεταδόσεις. Και αυτό. Όπως κάνουμε σήμερα. Ακριβώς. Για πες μας. Σήμερα. Σήμερα λοιπόν είναι μια μέρα που παίζουν οι ομάδες μας στις Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλους. Καλή επιτυχία σε όλους και στις τέσσερις. Εμείς μεταδίδουμε ζωντανά δύο παιχνίδια. Από το Γιώργος Καραϊσκάκης μεταδίδουμε το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Freiburg σε περιγραφή του φίλου του Κώστα του Σαμοθράκη. Ωραία, Κώστα. Και νωρίτερα, ναι, στις 8 παρατέταρτο από το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Με τον Λάμπρο τον Καραγκάνη μεταδίδουμε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Villarreal. Και ταυτόχρονα έχουμε ενημέρωση και για το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Brighton και για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Ελσίνσκι. Πάμε δηλαδή 4-5 ώρες αθλητική εκπομπή με σχόλια. Μπράβο, αυτό έχει σημασία. Και να πούμε ότι με την Villarreal έχει έρθει εδώ ο παλιός παίκτης του Ολυμπιακού, ο οποίος είναι διευθυντής στη Villarreal. Τώρα με πιάνε τα διάβαστο. Ξέρετε, δεν ασχολούμαι με τα αθλητικά, αλλά για ποιο. Εδώ και να. Ο παλιός χαφ του Ολυμπιακού. Άντε να σε βοηθήσω λιγάκι. Παλιός χαφ. Που ήταν στη Γερμανία. Στην Ισπανός, πώς να πω. Ισπανός. Ποιος ήταν παίκτης του Ολυμπιακού από τους καλύτερους που έβαζε στο 90 τον γκολ. Φουστέρ ήταν. Αυτός. Είδατε, κάνει πως δεν τα ξέρει. Λοιπόν, είναι καινούργιο στο χώρο. Ναι, σωστά. Εκπαιδεύαμε από παλιούς έμπειρους και όσο να είναι. Λοιπόν, εγώ να ευχηθώ καλή επιτυχία. Είμαι σίγουρος για την επιτυχία του Γιώργου Χελάκη και της ομάδας. Πάρα πολύ, κύριε Γιώργο. Και βέβαια θα είμαι πιστός ακροατής σας. Και πιστεύω έτσι όπως θα πω στην εκπομπή σας, κάποια μέρα θα είστε εσείς στη δική μου. Όποτε με καλέσεις είμαι εδώ στη διάθεσή σου. Γιώργο, με ευχαριστώ πολύ. Εγώ, κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Καλή επιτυχία, είμαι σίγουρος. Ευχαριστώ πολύ.